Στον απόϊχο των τελευταίων σοβαρών εγκλημάτων ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα ο νέος αρχηγός Στέγιος Παπαθεοδόρου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Κύπρο Μιχαηλίδη, με τον Χρήστο Μαυρή να διορίζεται νέος υπαρχηγός. Προτεραιότητά μας είναι η εμπέδωση συνθήκων ασφάλειας στην κοινωνία μας. Να επιδείξει μηδενική ανοχή, κάλεσε τη νέα ηγεσία της αστυνομίας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας κατά την τελετή διορισμού, ο Νίκος Αναστασιάδης έκανε εκτενή αναφορά στην αναβάθμιση για πρώτη φορά από το 1960, όπως είπε, των δομών της αστυνομίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιοργάνωσης της αστυνομίας, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, χωρίς αμφιβολία. Υπήρξαν και υπάρχουν αδυναμίες στη λειτουργία της αστυνομικής δύναμης. Αδυναμίες που με οδήγησαν και σε οδυνηρές αποφάσεις. Κάνοντας ευθεία αναφορά στην απόφαση του για πάυση του Ζαχαρία Χρυσοστόμου, το στίγμα ενός πιο ανθρώπινου προσώπου από την ηγεσία της αστυνομίας θέλησε να δώσει ο νέος αρχηγός. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και κάθε συνάνθρωπό μας, πως η αστυνομία θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους, αλληλέγγυα σε κάθε νόμιμο και λογικό αίτημά τους. Όλες μας οι ενέργειες δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους πολίτες, οι οποίοι με το αλάθαστο κριτήριό τους έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην αστυνομία, ανέφερε μεταξύ άλλων στην αποχαιρετιστρία ομιλία του ο Κύπρος Μιχαηλίδης. Έχουμε κατορθώσει να πετύχουμε και τους δύο στόχους που θέσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μου. Την εξύψωση αφενός του ηθικού των μελών μας και αφετέρου την ανάκτηση του γοήτρου της αστυνομίας. Μπορεί να φεύγω, αλλά στη ψυχή και στο μυαλό θα παραμένω αστυνομικός. Ενώ έντονη ήταν η συγκίνηση όταν έφτασε η στιγμή να αναφερθεί στον Γιώργο Σαββίδη, με τον οποίο είχε αναπτύξει μια στενή συνεργασία. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον απελθόντα αποχωρείται σήμερα καταξιωμένος από τη θέση του αρχηγού, έχοντας επιτελέσει έργο αξιόλογο, για το οποίο δικαιωματικά πρέπει να νιώθετε υπερηφάνεια. Με τη νέα Υπουργό Δικαιοσύνης να καλεί τον νέο αρχηγό και υπάρχηγό της αστυνομίας, όπως παραμείνουν κοντά στον πολίτη.